Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Επιτρέψτε μου να συστηθώ. Το όνομά μου είναι Τζάνης Λεωνίδας, γιος του Σοκράτη Τζάνη και της Ευτυχίας. Και βασικό για τον λόγο που βρίσκομαι εδώ σήμερα είναι γονός του Λεωνίδα Τζάνη, του Παπαλεωνίδα. Και τη ζωή σας ο γένος ορίζει. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Ομίτσα, όμως αρκετές από τις παιδικές μου στιγμές τις έχω ζήσει και εδώ, στον παραδόταμο. Λίγο πια, λίγα μέτρα πιο πάνω, αλλά και μέσα και γύρω από τον Αιμινά, όπου λειτουργούσε ο παππούς. Είμαι παντρεμένος με τη Μαρία Τσαχπάζη και έχουμε ένα γιο τον Ιάσονα. Εδώ και 24 χρόνια εργάζομαι στην Αθήνα. Είμαι αξιωματικός πολεμικού ναυτικού, αυτό είναι το επαγγελμά μου. Και είναι εύκολο να συμπεράνετε ότι η Λαμπανίτσα είναι πολύ μακριά από τη θάλασσα, για να σχετίζεται η δουλειά μου με την παρουσία μου εδώ. Για τους λίγους που με ξέρετε, πιθανόν να έχετε συμπεράνει ότι εδώ με φέρνει μια τρέλα, ένα μεράκι που έχω, το περπάτημα. Να γίνουμε ένα με τη φύση, τα βουνά και τα λαγκάδια της. Μα είναι κάτι περισσότερο, είναι ο καημός για αυτό που το λέμε πατρίδα. Καημός, πατρίδα, Ήπειρος. Και θέλω να λογίζουμε γνήσιος Ήπειρος. Έτσι εμείς οι Ήπειρώτες, όπως ξέρετε όλοι, σε κάθε μάζοξη, για χαρά και λύπη, ξεκινάμε με ένα σκοπό. Ένα μυρολόγιο. Ωρε σηκώ.
Μαριόλα, ένα από τα αγαπημένα μου ρολόγια με τη φωνή του Σάβα Σιάτρα. Όσο για τις εικόνες, για πολλούς οικίες, και πιστεύω να συγκινούν κάποιους. Όσο και να μην έχουν αγγίξει την ψυχή μου, καθώς τις αποκύβωνα μέσα από την φωτογραφική μου κανή. Οι εικόνες είναι από τη Λαμπανίτσα. Το χωριό και το θέμα, μα και ο σκοπός, ο καημός μου, η πατρίδα μου. Για τον όρο πατρίδα, τρέψτε μου όμως να το αφήσω για το τέλος. Γιατί διάλεξα όμως τη Μαριόλα. Τα σφωνήτωτα τα λόγια του άντρα της είναι συνταρακτικά. Και από ό,τι έχω διαβάσει, πρόκειται για μια αληθινή ιστορία. Το μυρολόγιο τα λόγια του Βασίλη Τσίτου, από την Βαλιτσίστα και Μαρτιά Ιωαννίνων, μυρολόγιο που γράφτηκε για τον άδικο χαμό της γυναίκας του Μαρία Σκόρου το 1833. Ιστορία όλα αυτά, εγώ βέβαια θα σταθώ κάπου αλλού. Θα σταθώ στους τοίχους. Δεν ξέρω, αλλά κάθε φορά που τους ακούω μου έρχεται η Λαμπανίτσα στο νου. Σαν να είναι αυτή η Μαριόλα που έχω χάσει και κλαίω. Στην ψυχή μου είναι σαν να μιλάει η Λαμπανίτσα μέσα από το χώμα και αυτή να με παροτρύνει. Να κάνω τα νύχια μου τσαπιά, τις απαλά με σπιάλια. Να ρίξω το χώμα από μεριά και τις πέτρες από την άλλη. Και να βγάλω τη Λαμπανίτσα από τη λησμονιά. Να προσπαθήσω και με τη βοήθειά σας να μην ξεχαστεί αυτός ο τόπος και άνθρωποι. Ας πάμε όμως λίγο πίσω για μια μικρή αναφορά στην ιστορία του χωριού. Με τα ελάχιστα προσπάθησα να βρω, η ιστορία του τόπου πηγαίνει στο 1400 με 1500. Πιθανό κατοικήθηκε από κατατρεγμένους για τον λόγο ότι βρισκόταν σε ένα απρόσιτο σημείο. Αλλά και από βοσκούς, όπως για παράδειγμα οι Τζανέοι, που σύμφωνα με τον Γιάννη Κατέρο, Τζάνι, κατέβηκαν στην περιοχή της Βορείου Κύπρου. Για το όνομα βέβαια Λαμπανίτσα υπάρχουν πολλές ερμηνείες, μια από αυτές που περιγράφει στο εξαιρετικό του βίντεο ο Κώστας Ρίζος. Στον τον έργο δεν μπορείτε να ξεκινήσετε. Πήγαμε έλλη από το καπί, συγκροτήκαμε σήμερα για να επισκεφτούμε το παλιό μας το χωριό, τη γενέθλια του Λαμπανίτσα. Το όνομα του Λαμπανίτσας λέγεται ότι είναι σλαβική λέξη και σημαίνει κλειστό μέρος, μόρας. Οι Λαμπανιτσιώτες πρέπει να ήρθαν εδώ μετά το 1500 και σίγουρα πριν από το 1600. Γιατί υπάρχουν ιστορικές μαρτυρίες που λένε ότι το 1610 από το μοναστήρι του Διχούνιο που έφυγε ως φιλόσοφος με σκοπό να αποκεντρώσει τα Γιάννενα, συμμετείχαν σε αυτή την εκστρατεία και Λαμπανιτσιώτες. Άρα το χωριό είναι χτισμένο, κατοικημένο σίγουρα μεταξύ 1500 και 1600. Οι Λαμπανιτσιώτες πρέπει να ήρθαν εδώ εφόσον είναι ορεινό το μέρος και φτωχό, συμπεραίνεται, όπως ήταν για κυρίως για όλους της τοποκρατίας που διώκονταν. Είτε για ληστείες, είτε για φόνους, είτε για οτιδήποτε, γεγονός είναι ότι ήταν από ανάγκη εδώ, σε αυτό το μέρος μάλλον, να κρυφτούν για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα μετά και να ζήσουν. Αμά, προσέξατε, είδατε ότι οι Λαμπανιτσιώτες έχουν συμμετάσχει και με τον φιλόσοφο τον Διονύσιο και έχουν φτάσει μέχρι τα Γιάννενα στην επανάστασή του το 1611. Θα σταθώ όμως και στη μελέτη του Μιχάλη Πασιάκου για την προέλευση του ονόματος. Βέβαια, εδώ είναι πιο περιστατωμένη η μελέτη. Πιστεύω, ξέρετε τον Μιχάλη Πασιάκο. Βλέπετε, υπάρχει αναφορά ακόμα και το 1427. Και εδώ η δική του γνώμη, με παραπομπές που εγώ δεν τις έχω βάλει εδώ πέρα, βέβαια, λόγω χώρου, για την προέλευση του ονόματος. Και υποστηρίζει πιο πολύ μπορεί να προέρχεται από τον Τάκιο Φυτό. Δεν ξέρω άμα είναι αυτό το σπανάκι του βουνού, τα λάποτα όπως τα λέμε εμείς. Δεν ξέρω. Και από εκεί να έχει πάρει το όνομά του, το όνομά της Λαμπανίτσα. Είναι μια μελέτη όμως εμπεριστατωμένη που έχει κάνει ο Μιχάλης.
Ο Μιχάλης, ο πιο γνωστός μελετητής, εγώ θα προσθέσω και αγωνιστής της δευτεροπίας και της ιστορίας της, κατά καιρούς έχει βρει και άλλα στοιχεία για το χωριό, όπως μια αναφορά από το βιβλίο του Σπύρου Μουσελίμ, «Ιστορική περίπατη ανά την δευτεροπία». Εδώ είναι λίγο πιο μετά, θα δώσουμε βάση ένας πολύ γνωστός Λαμπανιζώτης, ο Πολυζώης Λαμπανιζώτης, και να δείτε ότι αφορά και την φυκετική του χωριού, το χειμώνα λίγε όλες τις δευτεροπίες. Βέβαια και πώς βρισκόταν γύρω στο τέλη του 19ου αιώνα στο χωριό. Βέβαια βρήκε και μια αναφορά στην εφημερίδα της Φωνής της Ηπείρου του 1903 στη συντάκτη του κύριου Παναγιωτήδη. Αναφορά πιο πολύ από τον εκδότη, τον Ζωή Λαμπαρτσιώτη. Το κείμενο έχει πουλιά πολύ ενδιαφέρον και εμένα πιο πολύ με ενδιαφέρε. Προς το τέλος που λέει κάτι για ένα δύστιχο, είναι αυτό εδώ. Όποιος θέλει να γλιτώσει, στη Λαμπανίτσα να γλιτώσει. Εξού και η τοπογραφία του χωριού ήταν μέσα σε μια τρύπα που δεν μπορούσε κανένας να πλησιάσει. Άμα δείτε εδώ, στα τοπονύμια, η Μεγάλη Βάρδια και η Μικρή Βάρδια. Αυτά σιγά σιγά θα τα βρούμε που ήταν ακριβώς. Υπήρχαν δηλαδή πολύ λίγες είσοδοι στο χωριό για να μπει κάποιος μέσα στο χωριό. Βέβαια, αξίζει μια αναφορά και για την κύρια εργασία των κατοίκων του χωριού. Σαρτζίδες ήταν, ξακουστοί ξυλοκόποι, που ταξίδευαν μέχρι και τη στερεά Ελλάδα. Και μάλιστα μιλούσαν τη δική τους γλώσσα, ιδίωμα, τα σαρτζίτικα. Μετά από κάποιες υποδείξεις φίλων, διαπιστώθηκε ότι είχε πολλές ομοιότητες αυτή η διάλεκτος με τα κουδαρίτικα. Τη γλώσσα των υπηρετών μαστόρων από τα Χουλιαροκόρδια κοντά στα Γιάννενα. Η ίδια γλώσσα από ό,τι είναι και η ίδια γλώσσα που χρησιμοποιούσαν οι μάστοροι στα Μαστοροκόρδια στην Κόλλητσα. Υπάρχει ολόκληρο λεξικό με τα κουδαρίτικα που αφορά όλες τις λέξεις. Και είναι στην ουσία μια γλώσσα που χρησιμοποιούσαν όλοι οι μάστοροι, ξυλοκόποι, χτίστες, ώστε να έχουν ένα κωδικό και να αποφεύγουν τα αφεντικά τους να καταλαβαίνουν τι λένε και τι σχεδιάζουν. Τι έγινε όμως και το χωριό σχεδόν ερήμωσε. Σίγουρα το δύσβατο του τόπου, αλλά και η μυρική καταστροφή του από τους Τούρκους τα Χριστούγεννα του 1912, μα και η Γρήπη του 1917. Βέβαια, η κύρια μετακίνηση έγινε σταδιακά, δεκαετία του 40 και του 50, όπου περισσότεροι κατοικοί ήρθαν και εγκαταστάθηκαν εδώ, στη Βάφανη, στο σημερινό Παραπόταμο. Μια αναφορά, κύριε Δήμαρχος, να το ξέρει, και το Μελγιανάκη. Ξακουστός και υπάρχει ένα υπέροχο ποίημα, άμα το διαβάσετε όλο, είναι δηλαδή κατάθεση ψυχής για τον τόπο γύρω, την παραμυθέ και τα γύρω χωριά και για τον αγώνα που έκανε αυτός ο αρχηγός. Παρελθόν όλα αυτά, μα όπως είπε και ο Σεφέρης, σβήνοντας ένα κομμάτι από το παρελθόν, είναι σαν να σβήνεις και ένα κομμάτι από το μέλλον. Κάπου εδώ ξεκινάει το δικό μου σκάψιμο, με γυμνά χέρια αρχικά, αλλά και με τη δική σας βοήθεια για να μην χαθεί αυτό το παρελθόν και με κομμάτια του να χτίσουμε το μέλλον. Είμαι εδώ και με αργούς όλους εσάς θα ήθελα να μαζέψουμε ό,τι υπάρχει από φωτογραφίες, ιστορίες και αργότερα θα βρεθεί, αν βρεθεί κάποιος κατάλληλος χώρος και κοιμήλια, ώστε να τα εκθέσουμε και να τα διαφυλάξουμε. Εννοείται, δεν σας ζητώ να αποχρωστείτε εικόνες, γραπτά δικών σας ανθρώπων, αλλά με την ψηφιοποίηση αντιγράφων να τα διαφυλάξουμε για το μέλλον. Και ξέρετε, είναι ότι καλύτερο που έχει να κάνει ο καθένας από εμάς, τιμώντας αυτή τη μνήμη των προγόνων του, παράλληλα με τη σημεία ότι δεν θα χαθούν οι αναμνήσεις σε ένα καόλιο. Είναι ωραία για τα εγγόνια, τα δυσέγγωνα, μέσα από μια φωτογραφία, αλλά μέσα και από κάποιο κείμενο, να αναγνωρίσουν τον παππού και τη γιαγιά. Πόσο μάλιστα με περηφάνεια να λένε ότι αυτή η εικόνα, η αφήγηση, οι λέξεις είναι συνεισφορά του παππού και της γιαγιάς τους. Να η πρώτη δράση που μπορούμε να κάνουμε. Όλοι μας, και αν συμφωνήσουμε, να το κάνουμε μέσα από ένα σύλλογο.
με το σκοπό τη διάσωση και τη συντήρηση ντοκουμέντων, αλλά βασικό και την ανάδειξη του χωριού. Έχω κάποια παραδείγματα για το πώς μπορούμε να κινηθούμε. Κατάφερα πριν ένα χρόνο, ή μάλλον έπεσε στα χέρια μου, και ευχαριστώ τον Σοκράτη τον Τζόρτζη γι' αυτό, το κείμενο του Γιάννη Κατέρου Τζάνι. Είναι αυτό που λέω, υπάρχουν πολλές εκδόσεις, αλλά κανένας δεν έλεγε να το βγάλει στο φως. Μόλις ήρθε στην κατοχή μου, αμέσως πήρα την άδεια από τους συγγενείς, βασικό αυτό, και σιγά σιγά προσπάθησα να δημοσιεύσω κομμάτια που αφορούν το χωριό. Πιστεύω, αν μη τι άλλο, είναι μια αναγνώριση του ανθρώπου αυτού για την προσπάθεια που έκανε και πιστεύω θα δίνει ικανοποίηση και στους απογόνους του. Βρήκα και το υπέροχο βίντεο που παρουσιάζει ο Κώστας Ρίζος με λαμπανιτσιώτες που ανέβηκαν στο χωριό και με δική του παρότρινση αφηγούνται εκπληκτικές ιστορίες για το χωριό. Πήρα την άδεια από τον κύριο Κώστα και με τις λίγες γνώσεις που έχω το ψηφιοποίησα και άρχισα να το δημοσιεύω στην ομάδα του χωριού στο Facebook. Είναι η τεχνολογία πια. Με ελάχιστη προσπάθεια λοιπόν γίνονται γνωστές ιστορίες και μνήμες του χωριού. Μια ομάδα μπορεί να κάνει περισσότερο. Για παράδειγμα, κάποιος επαγγελματίας του χώρου να αναλάβει την επεξεργασία του βίντεο. Άμα είδατε πριν, δεν είναι σε καλή κατάσταση, είναι από παλιές μαγνητικές ταινίες. Κάποια στιγμή να γίνει διανομή του, σε όσους επιθυμούν ακόμα για μια δημόσια ηχεδό προβολή του. Ξέρω ότι μερικοί από εσάς έχετε αρκετές μνήμες που μπορούν να καταγραφούν σε βιβλίο, λεύκομα για το χωριό, με την αρρωγή του συλλόγου, αλλά βασικά όλων μας. Εδώ μου δίνεται η ευκαιρία να αναφέρω και την προσπάθεια του άγνωστου Κώστα Πανταζή. Είχε γράψει σημειώσεις για το χωριό και είχε συγκεντρώσει μεγάλο φωτογραφικό αρχείο με επιθυμία πριν πεθάνει κάποια στιγμή να εκδοθεί. Την επιθυμία την εξέφρασε στους οικείους του, αλλά και στον Κώστα Τσόνη. Κώστα. Τον εκδότη πια της εφημερίδας Θεσπρωτική Αντίλαβη. Είμαι σε θέση να γνωρίζω το έργο του Τζαντώνη και είναι εκπληκτικό. Και πιστεύω ότι όταν ευοδοθούν οι προσπάθειες και βγει σε βιβλίο, θα έχει τη στήριξη όλων μας και στήριξη θα ήθελα και να έχει οποιασδήποτε προσπάθεια κάποιου που θέλει να μιλήσει, να γράψει για το χωριό. Εδώ επιστρέψτε μου, ειδικά για αυτό το αρχείο, είναι εκπληκτικό. Όταν βγει, θα το δείτε βέβαια, αλλά ήδη διάβασα κομμάτια του, αναφέρει τα πάντα για το χωριό. Γάμους, περιστατικά. Έχει ένα φωτογραφικό αρχείο γύρω στο 100 φωτογραφίες που κάθε φωτογραφία από πίσω έχει ακριβώς λεπτομέρειες τι παριστάνει το κάθε ένα και κάθε μία φωτογραφία. Δηλαδή αυτές να καταλάβετε, αυτή εδώ η φωτογραφία είναι στον Αηλιά, 1966. Άμα γυρίσει, άμα δείτε δηλαδή, το ανάλογο αρχείο που έχει φυλάξει από πίσω, γράφει όλα τα ονόματα, ακόμα και πότε γεννήθηκε ο καθένας. Είναι εκπληκτικό αρχείο. Εδώ είμαι και να μιλήσω όμως και για καθαυτόν τον τόπο. Το χωριό στο Γούπατο, το κύλωμα, χαμένο μέσα στα βουνά, αγκαλιασμένο από τα έλατα. Ξέρω δεν μπορούμε να αναστήσουμε τα ερείπια, ακόμα και η διατήρησή τους είναι δύσκολη. Υπάρχουν όμως δράσεις που μπορούμε να αναλάβουμε ώστε να κρατήσουμε τα ελάχιστα. Για παράδειγμα, σε μια συζήτηση που είχα, ήταν η προσπάθεια να γίνει διάνοιξη των δρόμων μέσα στο χωριό για την καλύτερη πρόσβαση και ή μάλλον και ο καθαρισμός των κοινόχρηστων χώρων. Το βέβαια είναι η διοικητοσία των δημοτικών αρχών. Μπορούμε όμως να φτάσουμε και στο σημείο να αναδείξουμε αυτόν τον τόπο. Σίγουρα τα υπόλοιπα αποτελούν δικούς μου ευσεβείς πόθους και προσπάθειες, αλλά ελπίζω να βρω παραστάτες. Μια σημείωση, επειδή γυρνάω χρόνια τα βουνά, αυτή εδώ είναι η γενική περιοχή όλης Λαμπανίτσας, το Μίστρα, τα υπόλοιπες σκορφές, τα όρη παραμυθιάς από εδώ πέρα, όπως έχω αναπεί και Κορίλα και όλα σχεδόν την Ήπειρο. Αυτές είναι καταγραφές δικές μου μέσω GPS, δημοσιεύονται κατά καιρούς στο ίντερνετ, αλλά είναι στη διάθεση όλων, ακόμα και οι δρομές γραμμένες σε κώδικα GPS, να δίδονται π.χ. στο Δήμο και να γίνει προβολή τους. Πέρσι είχαμε χρησιμοποιήσει το μονοπάτι να ανέβουμε από τη Μονή Παγανιών στην Αγία Παρασκευή. Ένας σημαντικός δρόμος για τους Λαμπανιτσιώτες. Το χρησιμοποιούσαν για να πηγαίνουν στην Παραμυθιά. Με δυσκολία βέβαια, γιατί χάνεται μέσα και αυτό το μονοπάτι στην πυκνή βλάστηση.
Όπως δείτε, θα δείτε, αναφέρομαι ακριβώς στις χιλιομετρικές αποστάσεις που μπορεί να διανύσει κάποιος. Φέτος, ανεβαίνοντας 15 Αυγούστου στη Γιονίστρα, προσπάθησα να πάρω ξανά το μονοπάτι από το σχέλωμα στην Πανίγια. Και αυτό έχει κλείσει, ιδίως το πάνω μέρος του, από τα πεσμένα κλαδιά των Ελλάδων. Άμα δείτε, αυτό είναι ένα πολύ καλό μονοπάτι, εδώ είναι το χωριό, και ξεκινάει από εκεί που γίνεται ο αεροχώρος του Πανηγυριού και ανεβαίνει μέσα στα έλατα εκπληκτικής ομορφιάς στο τομείο και ανεβαίνει στο σέλωμα. Και αν έχει κάποιες μικρές δυνατότητες και γνώσεις της εμβασίας, μπορεί να ανέβει και μέχρι τη Χιονίστρα που είναι στα 1643 μέτρα. Πιο μικρός είχα κάνει το μονοπάτι από τον Άγιο Θανάση μέσα από τη Λαγιά για τις μαγωτές. Ξέρω βέβαια ότι υπάρχει και μονοπάτι που ξεκινά από το Μολοκοπιό. Εδώ το γράφω σαν καλαεράκι, το καλαεράκι είναι κάποιος στη μέση αν καταλάβεις που παλιά ήταν που λίγο και κάτω. Αυτά θα τα πούμε αργότερα. Και πάει ψηλά στο καλαεράκι και μπορεί να σε πάει μέχρι την Ανεμόρα στα 1260 μέτρα. 65. Και μάλιστα έχει γίνει προσπάθεια στο παρελθόν να γίνει καθαρισμό. Δεν ξέρω αν το ξέρει κανένα. Λοιπόν, μην ξεχάσω την εθνική οδό, Λαμπανίτσας Παλιαντέλων. Πετρόχτη στο μονοπάτι που σε πολλά σημεία σώζεται και μπορεί να συνδυαστεί για αυτούς που ξέρουν λίγα από ορειβασία ή ανάβαση. Είναι ένα μονοπάτι που μπορεί να διασχίζει το χωριό μέσα από τα ερείπια και να φτάνει μέχρι τα Παλιάδελα. Είναι μια διαδρομή που μπορούμε να κάνουμε όλοι μας. Σίγουρα υπάρχουν και πολλά άλλα, όπως προς το Βασάνι, τη Σούρλα, την Κούρα και το Άρβανο. Είναι οι υπόλοιπες κορφές προς τα ανατολικά του χωριού. Όσο για το μονοπάτι, προς τη Χιονίστρα πιστεύω ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση και ένα μήνα πριν το κατέγραψαν σε διεταγμένες διασκευές GPS. Όπως έχει γίνει αυτή η καταγραφή και η μερικά από τα προηγούμενα μονοπάτια. Να τι μπορεί να αναδείξει τον τόπο. Τα μονοπάτια και η ομορφιά της φύσης που τα περικλείει. Έτσι μπορούμε να οργανώσουμε τον καθαρισμό και τη σήμανση των μονοπατιών, ώστε να γίνει πόλος έλξης περιπατητών, μα περισσότερο έλξης, πόλο έλξης για εμάς και τα παιδιά μας. Τέτοιοι δρόμοι θα μας αποκαλύψουν τη ζωή των προγόνων μας. Για σκεφτείτε, φέρτε στο νου σας το μονοπάτι από την Πανίγια στο Σέλωμα. Πόσο ωραία θα ήταν μαζί με τα παιδιά μας να ανέβουμε από την Πανίγια στο Σέλωμα και να ακολουθήσουμε τον καθημερινό δρόμο του Λαμπανιτσιώτη για το Λιβάδι, όπου πήγε να φτεύσει πατάτες ή να πάει να διεκδικήσει τη γη του Σελιανίδες. Αυτό είναι μια ωραία ιστορία. Ένα τσακωμό που κάνανε τις Σελιανίδες με τις Λαμπανιτσιώτες. Αξίζει να το δείτε. Κάποια στιγμή τα έχει καταγράψει ο κύριος Ρίζος σε βίντεο, αλλά τώρα δεν είναι το παρόντο. Ακόμα κάτι άλλο. Ανήμα της Αγίας Παρασκευής. Θα ανέβω από το μονοπάτι και όχι από τον δρόμο. Από το μονοπάτι που ξεκινάει τον Άι Θανάση και φτάνει στις Φαρωτές. Ή πιο θαραλέοι να με ακολουθήσουν, να πάμε από τους Παγανιούς και να ανέβουμε τον παλιό δρόμο στην Αγία Παρασκευή. Λοιπόν, μπορεί να σας φαίνεται παράξενο, αλλά υπάρχουν πολλοί που θα ήθελαν να αποδράσουν και να ηρεμήσουν ανάμεσα στα έλατα της Λαμπανίτσας. Και έρχεται το σημείο που με πονάει περισσότερο. Το σχολείο του χωριού. Αυτή είναι παλιά φωτογραφία, το 1910. Ιστορία τα έχω προβλέψει. Λοιπόν, κατάσταση του σχολείου τώρα. Στάβλος. Τώρα θα βάζω πορτάρι, μια σελίδα για βάδια. Άμα δείτε. Αυτό μας αξίζει. Και το σπίτι του πατέρα μου πέραν τους κυρσέδες εδώ, την είχαμε. Ναι, γίνεσαι. Την πήγαινε, στον κρεμίστρο. Από έτσι, λίγο το παράδοξο, εντός υπάρχει άγγελμα κάτι σε κοσμίες. Έτσι, έχει κάποια σημασία.
Πρέπει να γίνει διαφορετική σχέση. Θα γίνει διαφορετική. Παραμελημένο. Δεν είναι μέρα βέβαια να υποθεί και ξέρουμε όλοι γιατί έχει έρθει σε αυτή την κατάσταση, αλλά έχω την αισιοδοξία ότι μέσα από κοινή προσπάθεια θα γίνει το κέντρο του χωριού. Ο καθένας μας να βάζει στη θέση του κάτι λιβαράκι. Από ό,τι ξέρω, το χτίσμα ανοίξει στο Δήμο. Με όσο γίνεται τη συμβολή του, και ξέρω ότι είναι δύσκολη η καιρή, αλλά περισσότερο, εδώ το τονίζω, περισσότερο με ενέργειες δικές μας, πολεμών μας, να το μετατρέψουμε σε ένα κέντρο προβολής του χωριού. Μέσα τι να υπάρχει, μια έκθεση φωτογραφίας, ιστορία του χωριού, ενημερωτικοί χάρτες για τις διαδρομές που μπορεί να κάνει ένας επισκέπτης. Ακόμα ένας χώρος του, ο χώρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί δίπλα περιέμενο δάσκαλος. Μπορεί να διαμορφωθεί με κρεβάτια στη λογική ενός ορειβατικού καταφυγίου. Για αυτούς που θέλουν να κάνουν μια εξόρμηση στα γύρω βουνά. Ακόμα και κάποιος είναι λίγο χωριανός μας, να θέλει να κοιμηθεί για ένα βράδυ εκεί πέρα. Μοιάζει πολύ ουτοπικό και ακατόρθωτο, αλλά γιατί μια επόμενη συνάντησή μας να μην γίνει σε εκείνο το χώρο. Ακόμα μια πρωτοβουλία που έχω ξεκινήσει και θα χρειαστεί και τη βοήθεια όλων είναι η καταγραφή όσο περισσότερο των τοπονιμίων της περιοχής. Για να μην χαθούν, να μην ξεχαστούν και μάλιστα να γίνουν και βοήθημα για διάφορους μελετητές. Ήδη καταρτίζω ένα χάρτη. Η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη μέσω Google Earth για όσους είναι γνώστες, ώστε ο καθένας αργότερα να είναι διαδραστικό, ώστε αργότερα κάποιος να βάζει και δικές του τοποθεσίες που θυμάται ή έχει ακούσει. Μπορούμε βέβαια και με την βοήθεια κάποιου γραφίστα ή ανάλογου δικού να κάνουμε και μια επεξεργασία του χάρτη αυτού και μετά να τον εκδώσουμε ώστε να είναι σε κοινή θέα. Χίλιες δύο ιδέες μπορώ να σας καταθέσω, καταγράφοντας, βέβαια να το ξέρετε, καταγράφοντας την ιστορία, μαθαίνεις ιστορία, μαθαίνεις το τόπο σου. Ένα ακόμα παράδειγμα, μια φωτογραφία πάνω από το γλιστερό, ή τζίκι ή οτιδήποτε άλλο, δεν τα ξέρω τα μόνο τα ονόματα. Είδατε πόσο μεγάλο βέρνημα είναι ονομασίες. Τζούκα, ποιος το μάθαμε. Όπως και να έχει. Από εκεί ψηλά είναι παρμένη αυτή η φωτογραφία. Φαίνεται ένα μεγάλο μέρος του χωριού της Λαμπανίδας. Και να τι έκανα. Έβαλα νούμερο σε κάθε σπίτι και προσπάθησα να μάθω ιστορία. Γνωρίζοντας το όνομα αυτό που έζησαν εκεί μέσα, συμπληρώνεις ένα μικρό κομμάτι από το ψηφιδωτό της ιστορίας. Για φανταστείτε αν κάποια στιγμή μπορέσουμε να ξαναζωντανέψουμε τα στενά στροκάκια γύρω τα ερείπια, βάζοντας ακόμα και μικρές ταμπέλες σε κάθε κτίσμα. Αν κάποια στιγμή βγει κάποιο βιβλίο για τη ζωή του χωριού, ο αναγνώστης θα βιώνει με το βιβλίο στο χέρι τη ζωή του χωριού βρισκόμενος μέσα στο χωριό. Το ίδιο μπορεί να συμβεί βάζοντας και ταμπέλες σε κεντρικές τοποθεσίες του χωριού. Άμα δεν κάνω λάθος, στο Σαλονίκη υπάρχει αυτό. Έχουν βάλει ταμπέλες με ονομασίες. Σωστά. Για την ιστορία, η προσπάθεια αυτή δεν είχε πολύ απήχηση, αφού τελικά μάθαμε το κτίριο 7 στην άκρη είναι του Νίκου και του Πέτρου Διαμάντη. Συμφωνούμε. Ναι. Και το 6 το σπίτι του Ιερέα Χρήστου Διαμάντη, του Παπακίτσου. Και από πάνω το δικό μου. Πάνω από το 6. Μάθαμε το 5 σήμερα. Δεν το ξέραμε, το μάθαμε το 5. Πάνω από το 6. Κοιτάξτε, είναι προσπάθεια που γίνεται συνήθως μέσα στο Facebook. Συνήθως το Facebook είναι νέοι. Είναι δύσκολο να τους παροτρύνω βέβαια γι' αυτό. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Το 2 είναι του Κώστα Τζούτζου, παππού του Κοτσοβαγγέλου και του Γιώργου Σωτήρη. Με την ευκαιρία βέβαια πρέπει να ευχαριστήσω τον Σοκράτη τον Τζόρτζη για την βοήθεια του. Βέβαια και τον Γιώργο τον Τζόρτζη, δεν είναι εδώ σήμερα μαζί μας, για ό,τι βοήθεια που μου προσφέρει. Λοιπόν, μέχρι να αρχίσει η πρώτη δράση μας, σας παροτρύνω σε κάτι απλό. Ξέρετε, αυτά εδώ τα λέτε μηχανήματα του διαβόλου. Δεν έχουν κακία μέσα τους. Η κακία και το διάλογο το φαρτώνουμε μέσα τους εμείς. Όλα αυτά σε καλά χέρια είναι εργαλεία, βοηθή. Λοιπόν, κάτι απλό. Οι πιο μεγάλοι ζητήστε τη βοήθεια από τα παιδιά και τα εγγόνια σας. Μαζευτείτε, καταγράψτε λόγια, λέξεις, σε ένα κινητό, σε μια κάμερα.
Ελπίζω να μ' ακούνε πιο μικροί. Είναι την ηλικία. Λοιπόν, για ο παπάς, η μαμά, ο παππούς, η γιαγιά ξέρουν πολλά. Πάρε τους μια βόλτα μέχρι τη λαμπανίτσα, βρείτε ένα χτίσμα, τι καλύτερο αυτό που γεννήθηκαν. Μια βρύση, μια εκκλησία, μια πλαγιά. Βγάλετε μια φωτογραφία και ρωτήστε τους τι ξέρουν το συγκεκριμένο μέρος. Έτσι γίνεται η καταγραφή της ιστορίας. Ελπίζω να μην σας κούρασα την προλογία μου. Το φανεί για μένα, αφού ομολογώ ότι είμαι ακριβώς το αντίθετο, μοναχικός λιγομίλητος περιπατητής. Σε λίγο θα ήθελα να ακούσω και τις δικές σας απόψεις για το τι μπορούμε να κάνουμε για να παραμερίσουμε χώμα και πέτρες και να αναδείξουμε ξανά την Λαμπανίτσα. Μακάρι να συμφωνήσουμε, συντονίζοντας μας τις προσπάθειες κάτω από τη σκέπη ενός συλλόγου. Εδώ πέρα, για παράδειγμα, από το αρχείο του Κώστα, είναι μια έκδοση του 1982, Κώστα. Το αφέ. Βέβαια, έχει κάνει κάτι παράδοξο, ας πούμε, κυβέρνηση αλλαγής, πόσο μακρινά ακούγεται, Βέβαια, εδώ που θέλω να σταθώ εγώ είναι μια προσπάθεια που έγινε τότε, που κράτησε για αρκετά χρόνια, δεν ξέρω για πόσα, του συλλόγου αυτού, που έκανε κάποια έργα έγιναν στο χωριό. Σε αυτή τη λογική θα ήθελα κάποια στιγμή να κινηθούμε, ώστε να κάνουμε ξανά σε αυτό το στυλ ένα σύλλογο, ώστε να βοηθήσουμε τη Λαμπανίτσα ξανά. Ανεξάρτητα που θα μας οδηγήσει αυτό, να ξέρω ότι εγώ θα είμαι ένας απλός στρατιώτης, έτοιμος να βοηθήσω σε κάθε προσπάθεια. Και εδώ θα παροφράσω λίγο το... Εκεί υπήρχε το γλιτώνεις, και εγώ το βάλω όποιος θέλει να ηρεμήσει στη Λαμπανίτσα να ξημερώσει. Τελειώνοντας, σας είχα υποσχεθεί να αναφέρω τη λέξη πατρίδα. Αλήθεια, πόσο παρεξηγημένη στα χρόνια που ζούμε. Πατρίδα μου, η Λαμπανίτσα. Θέλω να λογίζομαι λαμπανιτσιώτης. Όχι μόνο το εμφανές. Στη φωτογραφία είναι το σώι μου. Δεξιά είναι ο πατέρας μου, Σωκράτης. Για μένα, βασικά, καταλάβετε είμαι εγώ ο Τζανέο, που λογίζω στην Λαμπανίτσα. Για μένα, όμως η πατρίδα είναι κάτι περισσότερο. Ασπάζομαι τη φράση, πατρίδα είναι τα παιδικά μας χρόνια. Οι αθώες αναμνήσεις από τότε. Μικρός, βουνά κοιτούσα γύρω μου με δέος και λαχτάρα. Λαχτάρα μας καρφανώσω πάνω τους. Ιστορίες σαν παραμύθια άκουγα τον πατέρα μου. Το κοιτούσαν εκεί ψηλά και τη Λαμπανίτσα. Παιδί ακόμα στάθηκα κι εγώ πάνω στο χωριό. Κάτω από ένα έλατο άκουσα το θόρυβο που κάνει περνώντας μέσα από τα κλαδιά, τις μπάτσες, ο αέρας. Σφυρίζει ακόμα στα αυτιά μου. Και ακόμα σκαρφολώνω εκεί πάνω για να μην τον λησμονήσω. Πατρίδα, Λαμπανίτσα, είναι και η ανάμνηση ενός μικρού του μικρού Λεωνίδα, όταν είδε τον παππού του να βαδίζει μετά από πολλά χρόνια προς την αυλή της εκκλησίας του Αινικόλα. Στάθηκε, κοίταξε τον ναό, φούσκωσε τα στήθια του με λαμπανιτσιώτικο αέρα και έκανε το σταυρό του. Το βλέμμα του ταξίδευσε προς τα ερήπια του χωριού. Και απ' την άλλη, αχνάντεψε εκεί πάνω το γλιστερό, βουτυγμένο στα έλατα. Τότε είναι που γύρισε και με μάτια βουρκωμένα να αντικρίσει τα εικόνια του. Όσο αμυδρά θυμάμαι, ο Παπαλεωνίδας δεν μιλούσε πολύ. Μα με εκείνο το βλέμμα τα έλεγε όλα. Με χίλιες λέξεις μου περιέγραψαν τα μάτια του τη λέξη πατρίδα. Με αυτές τις αναμνήσεις πορεύομαι, και τα γνωριστώ και σας θέλω συνοδηγόρους, ώστε κάποτε κάτω από τα έλαφη του χωριού να κοιτάξουμε κατάματα τα παιδιά μας και τα παιδιά των παιδιών μας. Να γνωρίζουμε, να έχουμε δουλέψει, να έχουμε μιλήσει για την πατρίδα. Να τους περάσουμε αναμνήσεις, που αργότερα πάνω τους θα χτίσουν τη δική τους πατρίδα, τη Λαμπανίτσα, το χωριό των προγόνων τους, το χωριό τους. Ευχαριστώ.